Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην απόψινή βραδιά. Σήμερα κοντά μας έχουμε την τιμή να έχουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριο Μάκη Βορύδη. Τον Βουλευτή Γρεβενών, κύριο Αντρέα Πάτση. Τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Κασαπίδη. Τον Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Γιάτσο. Περιφερειακοί σύμβουλοι, πολιτευτές, πρώην υπουργέ, πρώην βουλευτές, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι ΝΟΔΕ, πρόεδροι επιμελητηρίου. Φίλες και φίλοι, το στίχημα της πρόσκλησης του 21ου αιώνα, να είστε σίγουροι ότι η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα το κερδίσει. Όλες και όλοι θα γίνουμε ο κινητήριος δύναμη που θα μετατρέψει το αδιέξοδο το χθες σε μεγάλες ευκαιρίες το αύριο. Ο άμεσος στόχος που ήταν η αποκατάσταση της σταθερότητας, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης ήδη γίνεται πραγματικότητα. Στο 13ο συνέδριο αναδείχθηκε η μεγάλη αλήθεια, ο φιλελευθερισμός και η κοινωνική αλληλεγγύη που πάνε μαζί. Οι στόχοι και οι αριθμοί έχουν αξία μόνο όταν έχει ευημερία ο κάθε πολίτης. Ένα συνέδριο ανοιχτό, φρέσκο, σε νέες ιδέες που αποδείξαμε ότι συνομιλούμε με όλη την κοινωνία. Οι εισηγήσεις αφορούσαν στην κλιματική αλλαγή, στις νέες τεχνολογίες, στο λαϊκισμό. Τα στοιχήματα άλλωστε της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρα. Ψήφος απόδημων, ασφάλεια στις γειτονιές και στα πανεπιστήμια και η συνέπεια με την οποία οι Έλληνες αποδέχονται την πολιτική μας κατά του καπνού. Μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κίνα, έρχεται η Τράπεζα της Κίνας στη χώρα, γεγονός που θα βοηθήσει αισθητά τα επόμενα βήματα που είναι πολύ σημαντικά. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να πέφτει και να ξανασηκώνεται, γιατί οι πολίτες της χώρας έχουν πάντα και είχαν όρεξη, εργατικότητα και δημιουργικότητα. Είμαστε η πολιτική δύναμη για τη θετική αλλαγή, είμαστε η δύναμη σταθερότητα και προόδου και μιλάμε με όρους μέλλοντος. Γιατί δικαιούμαστε, οι Έλληνες θα πάμε μπροστά και να μην μείνουμε πίσω, γιατί αξίζουμε καλύτερα, μπορούμε καλύτερα και θα τα καταφέρουμε. Το μέλλον αρχίζει τώρα. Αγαπητέ Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριε Μάκη Βορύδη, από αυτό το βήμα θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία στα Γρεβενά, αλλά και να σας ζητήσω να βοηθήσετε τον νομό μας, ένα νομό που μαραζώνει και έχει μεγάλη ανάγκη της πολιτείας. Η πατρίδα μας χρειάζεται την περιφέρεια και δεν πρέπει να την αφήνουμε να μαραζώνει. Θα καλούσα στο βήμα τον βουλευτή μας, τον κύριο Αντρέα Πάτση. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, με πολύ χαρούμενος απόψε που βρίσκομαι εδώ, μετά από ένα ολόκληρο χρόνο, το 2019 σημαδεύτηκε από μια τεράστια επιτυχία εκλογική, η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και πλέον η κανονικότητα επανέρχεται σε αυτή τη χώρα, κάτι που πλέον αναγνωρίζεται από όλους και από όλες. Αλλά το πιο σημαντικό, είναι η περιοχή μας, είναι η Δυτική Μακεδονία. Η μονοεδρική των Γρεβενών, μετά την απώλεια του 2015, επανήλθε στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπεριφέρεια, με τον φίλο τον Γιάννη τον Γιάτσο, επανήλθε στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Και η περιφέρεια, ένα μεγάλο στοίχημα, με τον φίλο τον Γιώργο τον Κασαπίδη, επανήλθε στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια τεράστια επιτυχία, μια νίκη και μια ευθύνη.
δεν θα πρέπει να αφήνουμε τίποτα αναπάντητο. Διότι όταν δεν απαντάμε στα ψέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσπαθεί να επηρεάσει το λαό των Κρεμενών και να ακυρώσει το έργο μας, είναι σαν να συμφωνούμε. Και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει κανένας από εμάς, τους νεοδημοκράτες και τις δημοκράτησες. Διότι είμαστε μία ομάδα, είμαστε μία γροθιά και όλοι μαζί θα πορευτούμε και θα πάρουμε την ευθύνη, όχι αν θα χάσει η Νέα Δημοκρατία. Εάν θα χάσει, θα χάσει ο τόπος μας και τα παιδιά μας. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευθύνη την οποία έχουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας άξιος βουλευτής, επί 16 χρόνια που τον τίμησε ο λαός του, ο λαός της Κοζάνης, πήρε την περιφέρεια με ένα τεράστιο ποσοστό, με την πρώτη Κυριακή. Αυτό σημαίνει μια αναγνώριση του έργου του και των προσπαθειών που έκανε, και σήμερα είναι ο περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος Κασαπίδης. Αγαπητέ Γιώργο, έλατε να σε χειροκροτήσω και να σου ευχηθώ. Θέλω να σου πω ότι καλή Κοζάνη, αλλά υπάρχουμε κι εμείς. Και θέλω στο πίσω μέρος του ναού σου να ξέρεις ότι αυτός ο νομός, τον οποίο το καταδίκασαν όλα αυτά τα χρόνια πολιτικές και πολιτικοί στο να είναι ο φτωχότερος νομός, ένας από τους ομορφότερους νομούς, πραγματικά πλούσιος, βαθύτατα πλούσιος νομός, ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά σε πολλούς, θα πρέπει αυτή την ευθύνη, το μέρος της ευθύνης, και εσύ Γιώργο να το αναλάβεις και να βοηθήσεις το ώστε αυτός ο νομός να πάρει τη θέση που του αξίζει και ο κόσμος να παραμένει, να επανακάμπτει και να μεγαλώσει και να βλέπουμε χαρές και γιορτές σε όλα τα χωριά και όχι ένα γερασμένο νομό με 5 και 10 κατοίκους σε όλη την περιφέρεια και πραγματικά να λέμε ποιο είναι το μέλλον μας. Είσαι άξιος, το έχεις αποδείξει τη διαδρομή σου, σε έχει τιμήσει ο λαός, αλλά και εμείς προσδοκάμε από σένα τη βοήθεια και τη συμμετοχή σου, διότι αυτός ο νομός πρέπει να μπει στην προτεραιότητά σου. Το 10%, το 8% του νομού είναι λαθρομετανάστες. Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ Υπουργέ, τα καλύτερα ξενοδοχεία, τα μόνα ξενοδοχεία, αν θεωρήσουμε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος που είπε μια μέρα στη Βουλή, θέλω να αυτό το χειμώνα στη Σαμαρίνα να κάνω σκι και εκεί με έπιασε μια απογοήτευση. Ο Ορεινός Όρκος, η Βάλια Κάλτα, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, η Λάβδα, γίνονται μικρές μόρειες. Εάν σε αυτή την κυβέρνηση 7 ξενοδόχοι, οι 5 επιχειρηματίες μπορούν να ρυθμίζουν τις τύχες ενός νομού, Μιχάλη μου, όχι, εδώ δεν με βρίσκεις σύμφωνα. Και τώρα θα παρακαλέσω να έρθει στο βήμα ένας δικός μας άνθρωπος, ένας γρεβενιώτης, ο Γιώργος Κασαπίδης. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, χαιρετίζοντας την πετυχημένη εκδήλωση της Νόδια Γρεβενών, θα ήθελα να καλωσορίσω έναν αγαπητό φίλο, πρώην συνάδελφο στο Κοινοβούλιο, τον σημερινό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Μάκη τον Βορίδη. Αγαπητέ Υπουργέ, καλώς όρισες στα Γρεβενά, τον όμορφο τον τόπο, όπως λέγει το τραγούδι, στη Δυτική Μακεδονία, που έχει ανάγκη από πολιτικούς άνδρες όπως η δικιά σου παρουσία, όπως έχεις αποδείξει σε θέσεις ευθύνης που έχεις υπηρετήσει, για το πώς αγωνίζεσαι για το αληθινό και το δίκαιο. Βασιζόμαστε στον πρωτογενή τομέα, βασιζόμαστε στο Μάκη τον Βορίδη και θεωρούμε ότι ένας τόπος όπως η Περιφερειακή Ένωτα Γρεβενών, με τόσο πλούσιο παραγωγικό περιβάλλον, με τόσο εξαιρετικά προϊόντα, πρώτος ο νομός στη βιολογική παραγωγή, πρώτος ο νομός σε ποιοτικά, ζωοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, περιμένει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτή την αναγνώριση αυτής της παραγωγής και μέσα από συνεργασίες μεταξύ του Υπουργείου, της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού να μπορέσουμε αυτή την παραγωγική διαδικασία να την αναδείξουμε και σαν ένα προσκλητήριο των επισκεπτών εδώ στα Γρεβενά, ώστε να δουν μαζί με τα παράμελα γεωργικά προϊόντα, να δουν τις μοναδικές φυσικές ομορφιές, τα δάση, τα βουνά, τα ποτάμια, να δουν το εξωτερικό πολιτισμικό απόθεμα, τα μοναστήρια, τις εκκλησίες, τις παραδόσεις, τα ήθη έθιμα, να δουν το απαράμιλο γεωλογικό απόθεμα με τα μοναδικά παλαιοντολογικά βρήματα, με το γεωπάρκο της Τιθίος, μοναδικότητες παγκοσμίου εμβέλειας, και πάνω απ' όλα να δούνε μοναδικούς και αυθεντικούς ανθρώπους που ξέρουν να τιμούν τους φίλους, που ξέρουν να τιμούν τους φιλοξενούμενους.
Αγαπητέ Υπουργέ, η Δυτική Μακεδονία θα διέλθει μια δεύτερη κρίση μετά την οικονομική κρίση που πέρασε όλη η πατρίδα μας. Αυτή η κρίση θα είναι πιο οδυνηρή από την προηγούμενη. Θα αλλάξει το παραγωγικό μας περιβάλλον. Θα χάσουμε τον πρώτο και μεγαλύτερο εργοδότη μας, το Λιγνίτη, τη ΔΕΗ. Και δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει το σχέδιο. Πάνω σε αυτό, εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως περιφέρεια, σχεδιάζουμε να βασιστούμε στον πρωτογενή τομέα μεταξύ άλλων παραγωγικών κλάδων. Εκεί το ξέρουμε εκ των προτέρων, το έχουμε μιλήσει άλλωστε, ότι θα είσαι ένας σύμμαχος και ένας μπροστάρης σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε, ξεκινώντας από τη διαπραγμάτευση, τη δύσκολη που έχεις να κάνεις για την κοινή αγροτική πολιτική, για να υπερασπιστείς τα συμφέροντα της χώρας και βασιζόμαστε σε σένα. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σου ανέθεσε αυτή την ευθύνη, αναγνωρίζοντας τις ικανότητές σου, το συγκροτημένο λόγο σου και τα επιχειρήματά σου σε αυτή τη δύσκολη αποστολή που έχεις, αλλά και εμείς βασιζόμαστε σε σένα και στους αγαπητούς μας συνεργάτες σου που έχουν εκδηλώσει και την αγάπη τους για τον τόπο μας, ώστε το μερίδιο που αντιστοιχεί σε αυτή τη μεταλλινητική περίοδο για τη Δυτική Μακεδονία να αποτυπωθεί στο επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ένα ξεχωριστό κομμάτι για την περιφέρειά μας, όπως άλλωστε έχω ζητήσει και ο ίδιος να γίνει για άλλα παραγωγικά υπουργεία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για να συνδιαμορφώσουμε το συνολικό ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας μέσα και από τα επιμέρους επιχειρησιακά προγράμματα των παραγωγικών υπουργείων. Εδώ λοιπόν είμαστε και εμείς αρρωγοί και ένθερμοι υποστηρικτές του πρωτογενούς τομέα και μέσα από την ανάδειξη όλων αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με μοναδικότητες που ξεκινάνε από το γενετικό υλικό, το αυτόχθονο γενετικό υλικό φυτών και ζώων που μπορούν μέσα από παραγωγικές καθοτοποιημένες διαδικασίες να δώσουν τελικά προϊόντα πιστοποιημένα επώνυμα με ταυτότητα, γνήσια ελληνική ταυτότητα, γνήσια μακεδονική ταυτότητα, καλμένη μέσα από τη γη της Μακεδονίας, που είναι ποτισμένη με το αίμα των Μακεδονομάχων. Όλη αυτή η βαριά ιστορία και οι πολιτισμικές αξίες θέλουμε να αποτελέσουν προστιθέμενες αξίες μέσα σε όλες τις δραστηριότητες οικονομικές, πολιτισμικές και πάσης φύσης κοινωνικές δραστηριότητες που θέλουμε να αναπτύξουμε για να συνδιαμορφώσουμε το νέο παραγωγικό μας περιβάλλον. Με αυτές τις σκέψεις, με αυτές τις ανησυχίες, θα ήθελα να σας καλωσορίσω για ακόμα μια φορά και να εκφράσω την χαρά μου και την ικανοποίηση και για την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Νόδη Γραβενό να σας καλέσει εδώ εν ώψη και των χριστουγεννιάτικων εορτών και να ευχηθώ σε όλες και σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και να ετοιμαζόμαστε για νέους μεγάλους αγώνες, παραγωγικούς αγώνες και θα είναι σίγουρο ότι θα μας βρούνε νικητές όλους τους γραβενιώτες, όλους τους Δυτικομακεδόνες μαζί με φίλους όπως ο αγαπητός υπουργός ο Μάκης Βορίδης. Ευχαριστώ. Και τώρα με μεγάλη χαρά θα καλέσω στο βήμα τον δικό μας υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορίδη. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε της ΝΟΔΕ, φίλες, φίλοι, μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι σήμερα ανάμεσά σας και να μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες του Έλληνα Πρωθυπουργού, του δικού μας Προέδρου, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ευχαριστίες οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το εκλογικό αποτέλεσμα αλλά και το βάρος που συνεπάγεται αυτό. Γιατί τι λέγαμε προεκλογικά, τι σας ζητήσαμε να κάνετε? Σας ζητήσαμε να μας δώσετε την κυβέρνηση και να μας τη δώσετε αυτοδύναμα. Τα γρεβενά το έκαναν αυτό, μας δώσαν την πλειοψηφία, πήραμε πίσω στη Βουλή την έδρα που χρειαζόμαστε. Σας ζητήσαμε να μας δώσετε τις περιφέρειες με ανθρώπους που εμφορούνται από το ίδιο πνεύμα και τις ίδιες αξίες με εμάς, για να μπορεί να συνεργαστεί ο Πρωθυπουργός, και το κάνατε στη Δυτική Μακεδονία με τον άξιο συμμαχητή, φίλο, τον Γιώργο τον Κασαπίδη,
και σας ζητήσαμε να μας δώσετε και τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε συντριπτικό βαθμό, έγινε σε όλη την Ελλάδα. Τι έκανε η κυβέρνησή μας, συγκεκριμένα πράγματα μέσα από το τετράμι. Εξασφαλίσαμε την ώρα που οι ΣΥΡΙΖΕΙ στο συγκεκριμένο θέμα πέταγαν χαρταετό, κανονικά. Εξασφαλίσαμε το εξής, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες που επέβαλαν δασμό στα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα δεν θα επιβάλλουν δασμό στο ελληνικό λάδι και στις ελληνικές βρόσιμες ελιές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? 25% συγκριτικό πλεονέκτημα τιμής για την αμερικανική αγορά στο ελληνικό λάδι και σε ελληνικές βρόσιμες ελιές. Σωστά? Σωστά. Τώρα αυτό η ελληνική κυβέρνηση το έκανε. Το πετύχαμε. Και λέω σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κάνει εν συνειδήτως την παραμικρή ενέργεια. Γιατί εν συνειδήτως? Γιατί είχαν αποφασίσει, Γιώργο, να συνταχθούν πίσω από τη συνολική διαπραγμάτευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, στην οποία προστατεύονται 10 pop προϊόντα μας, μεταξύ των οποίων και φέτα. Χωρίς τα προβλήματα αυτή η συμφωνία που είχε η άλλη συμφωνία με τον Καναδά. Γιατί? Διότι αυτή τη φορά προβλέπεται το λεγόμενο phasing out. Τι είναι το phasing out? Ότι σε 7 χρόνια δεν θα επιτρέπεται να υπάρχει οποιοδήποτε εργοστάσιο το οποίο ή εμπορία φέτας στην αχανή αγορά της Κίνας που να μην είναι ελληνικό. Μόνο ελληνική φέτα στην Κίνα μέσα στην επόμενη ετία. Αντίθετα, μόνο ελληνική φέτα. Αντίθετα, και ακούστε, αυτές οι συμφωνίες δεν είναι εύκολες. Θέλω να σας βάλω λίγο στον προβληματισμό των συμφωνιών αυτών. Γιατί όταν η Κίνα το λέει αυτό, έχει εργοστάσια αυστραλέζικα κυρίως, τα οποία έχουν πάει στην Κίνα και παράγουν φέτα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που δεν είναι φέτα, παράγουν άσπρο τυρί, το οποίο όμως το λένε φέτα, τα οποία λέει η Κίνα ότι εγώ μέσα στην επταετία θα τα κλείσω. Άρα παίρνει μια απόφαση το κράτος να κλείσει παραγωγική δραστηριότητα. Δεν είναι τόσο απλό, έτσι, έχει τη δυσκολία του για αυτόν που υπογράφει από την άλλη μεριά αυτή τη συμφωνία. Αυτή είναι η καινούρια ΚΑΠ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο παραγωγός θα πληρώνει λιγότερα για φυτοφάρμακα, λιγότερα για λιπάσματα, λιγότερη ενέργεια για το νερό και λιγότερο κόστος νερού. Άρα, φτηνότερη παραγωγή. Ποιος θα πληρώσει τις επενδύσεις που απαιτούνται για να γίνει αυτό? Η κοινή αγροτική πολιτική. Μέσα από το καινούργιο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς γίνεται η αλλαγή αυτή. Πώς θα τα επικοινωνήσουμε αυτά στους παραγωγούς μας? Προγράμματα συμβούλων και γεωργική εκπαίδευση. Αυτοί είναι οι πυλώνες του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης. Μπορούμε στην Ελλάδα να το κάνουμε αυτό? Μόνο στην Ελλάδα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Καταρχήν στην Ελλάδα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αρκεί να συμφωνήσουμε και να αποφασίσουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος. Το μεγάλο μας στοίχημα είναι να επιτύχει η κυβέρνηση αυτή. Εάν η κυβέρνηση μας επιτύχει, επειδή η κυβέρνησή μας θα επιτύχει, τότε ετοιμαστείτε για μια μακρά περίοδο ιδεολογικής ηγεμονίας της δεξιάς και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό για τα επόμενα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, αυτός είναι ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, για την υπομονή σας και για την προσοχή σας. Να είστε καλά.